σε ένα πάρτι που γιορτάζει σήμερα το τηλεοπτικό μας σπίτι. Πραγματικά νιώθουμε το Μέγκα σαν σπίτι μας, περνάμε τόσες πολλές ώρες, γιατί πιο ωραίο από να κάνουμε bonding με τους αγαπημένους συναδέλφους. Πυλώνας του Έλα να δεις, η Σοφία Βουργίδη. Μου κάνεις το χατήρι σήμερα και βγαίνεις στην τηλεόραση. Λοιπόν, Σοφία μου, πώς σου φάνηκε αυτή η σεζόν? Ήταν μια δημιουργική περίοδος. Έτσι δουλέψαμε πάρα πολύ ομαδικά, θεωρώ. Ευτυχισμένες στιγμές, όμορφες. Τώρα ξεκινάει κάτι φρέσκο, είμαστε λίγο προς το τέλος και ελπίζω να συνεχίσουμε δυνατά για την νέα τηλεοπτική σεζόν. Έχω την υπεύθυνη προγραμματισμού του Omega Channel, Αλεξία Ζανέτου. Λοιπόν, Αλεξία μου, θέλω και ένα σχόλιο από εσένα. Πώς ήταν η φετινή τηλεοπτική σεζόν για το Omega? Το Omega απέδειξε ακόμα μια φορά ότι μπορεί να σταθεί επάξια στον ανταγωνισμό, πάντα με σεβασμό απέναντι στον τηλεθεατή. Η φετινή τηλεοπτική σεζόν γεμάτη σίγουρα, κουραστική αλλά αξίζεντο. Και πρέπει να φορτίσουμε μπαταρίες για την επόμενη. Είμαστε δυνατοί, έχουμε αντοχές και να ενημερώνουμε τον κόσμο που τη δική μας την πλευρά, που τη δική σας να το διασκεδάζεται. Ήταν μια δύσκολη τηλεοπτική σεζόν με πολλή επικαιρότητα, διάφορα θέματα. Προσπαθούσαμε και εμείς να είμαστε εντάξει των προσδοκιών των τηλεθεατών μας. Ελπίζω να τα καταφέραμε και προσδοκούμε σε μια καλύτερη τηλεοπτική σεζόν. Η τηλεοπτική σεζόν είναι γεμάτη ανατροπές, γεμάτη έκτακτα γεγονότα τα οποία μας καθυλώνουν τον κόσμο. Εμείς είμαστε αναγκασμένοι να τρέχουμε, είμαστε 24 ώρες alert και πιστεύω ότι προσφέρουμε υπηρεσίες στον κόσμο. Ήταν μια πολύ δύσκολη τηλεοπτική σεζόν, όμως το Omega κατάφερε να είναι από τους βασικούς παίχτες, να σταθεί εκεί στον ανταγωνισμό. Δουλεύουμε με αγάπη, με υπομονή, φρέσκες καινοτόμες ιδέες και έτσι να προχωράμε μπροστά. Είναι πολύ σημαντικό να διοργανώνουμε τέτοιες εκδηλώσεις για να μπορούμε να συζητήσουμε και εκτός χώρου εργασίας. Σίγουρα με αυτόν τον τρόπο υπάρχει περαιτέρω ενδυνάμωση των σχέσεων των εργαζομένων του ομίλου και σίγουρα για έναν τηλεοπτικό σταθμό που είναι και η δεύτερη μας μεγάλη οικογένεια. Κάθε τηλεοπτική σεζόν έχει τις διαφοροποιήσεις της, υπάρχουν και τα θετικά και τα αρνητικά. Ο στόχος όμως ενός ομίλου είναι τόσο από το δελτίο ειδήσεων, από ενημερωτικές εκπομπές αλλά και από τις ιστοσελίδες να παρέχεται στους πολίτες έγκυρη και έγκυρη ενημέρωση. Είμαι πολύ, πολύ, πολύ χαρούμενη που ανήκω στην οικογένεια αυτή του ομίλου, ειδικά του δρόμου 100,5. Είναι μεγάλη αγάπη, είμαι συναισθηματικά δεμένη με τον δρόμο. Δέσατε πάρα πολύ. Δέσαμε πάρα πολύ με το χάρι, αφού μιλώ του είναι... Λες, μπορώ να φανταστώ πλέον κανέναν άλλον παρτενέρ μας. Η αλήθεια άνοιξε και ο κόσμος στην αγκαλιά, του πάμε πάρα πολλά καλά. Για μένα ανέλπιστα καλά τόσο γρήγορα. Ανανεώνουμε ακόμη μια σεζόν στο ραδιοφόνο, σωστά με το χάρι. Βέβαια, βέβαια, ομάδα που κερδίζει δεν την αλλάζεις. Έχω δίπλα μου δύο πολύ όμορφα κορίτσια, δύο βασικούς πυλώνες του Έλα να δεις. Η παραγωγός μας η Κατερίνα Αντωνιάδη, η μοντέρ μας η Ρο Χριστοδούλου, αγάπες μεγάλες μαζί. Λοιπόν, να κερδίσω από την Κατερίνα μου και να τη ρωτήσω πώς ήταν η φετινή τηλεοπτική σεζόν, Κατερίνα μου. Πολύ όμορφη. Ήταν η πρώτη μου εμένα και ήταν εξαιρετική. Έχω να πω τα καλύτερα. Δεν δυσκόλεψαμε σε. Όχι καλέ. Είμαστε καλά μωρά. Υπέροχα. Σίγουρα. Σίγουρα. Λοιπόν, θέλω μια ευχή για το Omega. Ό,τι καλύτερο. Σε πάντα επιτυχίες. Πάντα. Λοιπόν, η Ρούσκα μου, περνούμε τις περισσότερες ώρες μαζί. Πες μου. Πάντα μαζί. Λοιπόν, Κατερινούλα μου. Λοιπόν, Νικόλα μου, πες. Πώς ήταν η φετινή τηλεοπτική σεζόν? Με καλή ομάδα κερδίζεις πάντα, έτσι λες. Και το πιστεύω. Η ομάδα του Omega είναι δυνατή, δεμένη και ο ένας μετά τον άλλον. Μαλάντο μου, χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι συναντώ εδώ στο μαγαζί το οποίο εργάζεσαι αυτή την περίοδο. Και εγώ πάρα πολύ χαίρομαι που σας βρίσκω όλους εδώ και ελπίζω απόψε να περάσουμε πάρα πολύ ωραία. Είμαστε στο Hugo, είμαι τον τελευταίο 1,5 μήνα, θα μείνουμε για ακόμη 1-2 εβδομάδες.
δεν θα κλείσουμε για καλοκαίρι, αλλά νομίζω περνάει πολύ ωραία. Έχουμε φτιάξει ένα πολύ καλοκαιρινό πρόγραμμα παρεΐστικο. Λοιπόν, Σταυρό μου, χαίρομαι πάρα πολύ που σε συναντώ. Εδώ, Λευκοσία, σε ένα summer party το Μέκα. Είναι χαρά μου και τιμή μου που είμαι δίπλα σας, που παρευρίσκομαι εδώ στο πάρτι του Ομίλου και εύχομαι να περάσουμε υπέροχα απόψε. Λοιπόν, Σταύρο μου, εμφανίζεσαι και εσύ αυτή τη στιγμή στο Χιούκο, πού εμφανίζεσαι? Είναι η έδρα μου στη Λευκοσία το Χιούκο, εδώ και αρκετά χρόνια. Σταματήσαμε λόγω τη σεζόν, λόγω καλοκαιριού, θα ξεκινήσουμε το χειμώνα. Λοιπόν, θα μας έρθεις στην εκπομπή, αυτό είναι κλεισμένο, αλλά βλέπω κάτι φωτογραφίες, χοχουλιάρικες, κάτι χαζό, μαμάς ο Σταύρος ο Κωνσταντίνου. Εντάξει, είναι ο έρωτάς μου, ο δεύτερος μου έρωτας, ο πρώτος η γυναίκα μου και ο δεύτερος ο γιος μου. Είναι ό,τι καλύτερο έχει έρθει στη ζωή μου, μετανιώνω που δεν είχε έρθει πιο νωρίς, αλλά εξαιρετικά. Λοιπόν, καλοκαιρινές διακοπές, πες μου, ανυπομονείς. Ανυπομονώ, όλοι ανυπομονούμε να χαλαρώσουμε λίγο, να σκεφτούμε, να πάρουμε ιδέες και θα έρθουμε πίσω δρυμύτεροι. Λοιπόν, μια ευχή για το ΟΜΕΚΑ μας. Εύχομαι το ΟΜΕΚΑ να συνεχίζει την ανωδική του πορεία και την ανωδική του πορεία και να κρατά ενήμερο τον κόσμο με τόσο με την ενημέρωση όσο και με τις εκπομπές, είτε είναι ψυχαγωγικές. Πάντα δεμένη, πάντα παραγωγική και πάντα αγαπημένη. Μου δώσε μου μια ευχή για το ΟΜΕΚΑ μας. Να είμαστε πάντα δημιουργικοί. Και έκλεισες με το πιο δημιουργικό κορίτσι, ναι. Παιδιά.